Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σας προσκάλεσαν σήμερα εδώ, στα πλαίσια του απολογισμού δράσης του Δήμου Μυτιλήνης, αλλά και για την κοπή της πίτας το 2023. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε για τη μαζική ανταπόκρισή σας, η οποία μας τιμά ιδιαίτερα. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κύριος Στρατής Κίτελης, να ανέβει στο βήμα. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, διοικητά του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας της 98 ΑΔΕ, αξιότιμη αυτοδιοικητική, τέως δήμαρχη του Δήμου Μυτιλήνης, αγαπητή διοικητά του νοσοκομείου, φίλε, σεβασμιότατε, με την ευλογία της Εκκλησίας και τη βοήθεια του Θεού, είμαστε εδώ για να πούμε ότι αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι, μετά από ένα διετή εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, είμαστε εδώ, σε μια κατάμεστη αίθουσα, να αντιμετωπίσουμε με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον του Δήμου μας, το μέλλον του νησιού μας. Διανύουμε το τελευταίο της θητείας μας και θα μιλήσουμε με απλά λόγια για αυτά που έγιναν, αλλά και για αυτά που σχεδιάζουμε. Γιατί όλα αυτά ανήκουν σε μια λέξη που λέγεται καθήκον. Καθήκον απέναντι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν. Καθήκον απέναντι στη νέα γενιά, καθήκον απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. Με αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και ειλικρίνειας απέναντι σας, θα κάνω τον απολογισμό της Δημοτικής αυτής της αρχής και του Δήμου Μυτιλήνης. Αγαπητοί φίλοι, οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Άνοιξης του 2019 έγιναν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, με ένα νόμο εκλογικό που έκλεινε το μάτι για την αυτόνομη κάθοδο πολλών συνδυασμών και που δυστυχώς δεν έδινε τη δυνατότητα σε πολιτικές συγκλήσεις. Εμείς, από τη στιγμή που αναλάβαμε, επιδιώξαμε και εν πολλοίς πετύχαμε αυτό το ξεκίνημα της θητείας μας, αλλά και στη συνέχεια να δομήσουμε μια αυτοδιοικητική ατζέντα και να αναδείξουμε ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας, που απασχολούν το Δήμο μας και τις τοπικές κοινότητες. Καταστήσαμε αυτή την ατζέντα σημείο εκκίνησης σε ένα πολυδιασπόμενο πολιτικό σκηνικό όπου ο λαός του Δήμου Μυτιλήνης μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψήφων. Έτσι, από τη στιγμή που αναλάβαμε, όμως, αλλά και στη συνέχεια, απαντήσαμε με επάρκεια στην απαιτούμενη σύγκληση που απαιτούνταν αυτή την εποχή. Με σύγκληση πολλών παρατάξεων, έτσι ώστε να κάνουμε ακόμα πιο αποδοτική τη λειτουργία του Δήμου μας. Έτσι, φτιάξαμε, συγκλίναμε με παρατάξεις και δεν θέλαμε, γιατί δεν θέλαμε να χαθεί ωφέλιμος πολιτικός χρόνος σε ανούσιες αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας. Αναζητήσαμε τις μέγιστες συνενέσεις για να έχουμε τη δυνατότητα από κοινού να αντιμετωπίσουμε μεγάλα και δύσκολα ζητήματα που μας απασχολούσαν και εξακολουθούν να μας απασχολούν. Όπως το ζήτημα η λέλαπα της πανδημίας, κατά την οποία αμέσως ευαισθητοποιηθήκαμε. Συστήσαμε ειδική ομάδα με επιστήμονες αλλά και αυτοδιοικητικούς για να δώσουμε κατεύθυνση στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας για εμβολιασμό, για να έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν αυτά τα οποία ήταν επικίνδυνα και να νιώσουν υγιείς και ασφαλείς. Το πετύχαμε και καλύψαμε κενά της πολιτείας. Όμως, αυτό το οποίο ταλάνισε το Δήμο, το νησί μας, τα νησιά μας, δεν ήταν άλλο από αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα. Βάζω μια τελεία εδώ και θέλω να κάνω ειδική μνήμα. Ειδική μνήμα στις ένοπλες δυνάμεις.
στα σώματα ασφαλείας και ειδικά στο λιμενικό σώμα, το οποίο με αυτοθυσία φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορά μας, κλείνοντας τα αυτιά σε όλους εκείνους που καταγγέλουν μέσα και έξω από την Ελλάδα, και αξίζει το χειροκρότημά σας. Με αυτοθυσία σώζουν ζωές μεσοπέλαγα, σεβόμενοι τη ζωή όλων των μεταναστών, οι οποίοι επιζητούν μια άλλη τύχη στο νησί μας και στα νησιά μας. Αναλάβαμε λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα όλες τις ευθύνες, αλλά και τα κόστη αυτής της προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στα επίπεδα επιτέλους που λέμε ότι είμαστε σε μια κανονικότητα. Είναι πια, έχει λάβει τέλος οι 27.000 μετανάστες που ήταν στο νησί μας. Κλείσαμε δύο δομές, το ΠΙΚΠΑ και τη Δημοτική Δομή. Έκλεισε η δομή του ΚΙΤ, το ΕΣΚΟΣ, το Παγκόσμιο ΕΣΚΟΣ για το νησί μας της Μόγειας. Και σε αυτό το σημείο θα κατασκευαστούν σχολεία, ειδικά σχολεία, θα κατασκευαστεί το Μουσικό Σχολείο και πανεπιστημιακές μονάδες. Αλλάζουμε λοιπόν σελίδα. Αλλάζουμε σελίδα για το Δήμο μας, αλλάζουμε σελίδα για το νησί μας. Από το ξεκίνημα της θητείας μας, βάλαμε στόχους. Επικοινωνούμε με τον πλέον άμεσο τρόπο, κοιτώντας ο ένας τον άλλο στα μάτια, έχοντας κοινές αγωνίες, έχοντας κοινές φιλοδοξίες. Να δούμε την πόλη μας, το Δήμο μας, ακόμα πιο ψηλά. Να δούμε τον τόπο μας να αναπτύσσεται συνεχώς. Να μείνουν εδώ τα παιδιά μας και η νέα γενιά. Να κερδίσουμε επιτέλους το στοίχημα και το θαυμασμό και την αγάπη Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο νησί μας και στο Δήμο μας. Αγαπητοί συμπολίτες, κάθε απολογισμός για να είναι επιτυχημένος έχει ένα σημείο εκκίνησης. Από ποια βάση δηλαδή ξεκινάμε? Εμείς δεν επιλέγουμε κάτι τέτοιο, γιατί κληθήκαμε μετά από την διάσπαση του νέου Δήμου Λέσβου να στήσουμε ξανά το νέο Δήμο Μυτιλίνης, εκτελώντας ουσιαστικά και μεγάλα έργα του άλλου Δήμου, της Δυτικής Λέσβου, αφού εκ των νόμων είμαστε ο Καθολικός Διάδοχος. Επίσης, να αποδεχτούμε και τα αυτονόητα, ότι δηλαδή, για να υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο από αυτά που θα δείτε σε λίγο, απαιτείται σχεδιασμός, απαιτείται να ψάξουμε τα λεφτά, απαιτούνται μελέτες, απαιτείται διαγωνισμοί, διενέξεις μεταξύ των διαγωνιζομένων, για να φτάσουμε στην εγκατάσταση του εργολάβου και να υλοποιείται σιγά σιγά και να το δούμε στα μάτια μας, στο νησί μας, να δούμε να αλλάζει η πόλη μας. Οι αντιδικίες μεταξύ των διαγωνιζομένων είναι πολλές. Και δυστυχώς ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα πολλά από αυτά να έχουν μείνει πίσω. Εμείς θα επιμείνουμε και θα συνεχίσουμε. Να ξεκινήσουν αυτά και να τελειώσουν. Και βέβαια αυτά έγιναν μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες πολέμων, με τα σύννεφα του πολέμου στη γειτονιά μας, με τον πόλεμο κοντά στη γειτονιά μας. Και βέβαια μια ύφεση οικονομική, παγκόσμια και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, η οποία είχε αντίκτυπο στους Δήμους. Ο Δήμος μας είναι υποστηλεχωμένος. Δυστυχώς έχουν συνταξιοδοθεί πολλοί υπάλληλοι. Εμείς επιμένουμε και πιέζουμε τους καθήλυν για να διεκδικήσουμε μόνιμες θέσεις, για να στελεχώσουμε αυτό το Δήμο και να ξεκινήσουμε με ίδιες δυνάμεις να υλοποιούμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Όμως αυτοί οι λίγοι υπάλληλοι έβαλαν πλάτη. Έβαλαν πλάτη για αυτά που θα δείτε σε λίγο. Από το απολογισμό που θα δείτε
τους στόχους που θέσαμε. Τους στόχους που θέσαμε για να αλλάξουμε το Δήμο μας. Και τον αλλάζουμε συνεχώς. Τον αλλάζουμε σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, σταθήκαμε δίπλα στον ευάλωτο, στον αδύναμο συμπολίτη μας. Σταθήκαμε δίπλα σε όλες εκείνες που μας έχουν ανάγκη. Εμπεδώσαμε το αίσθημα ασφάλειας στους συμπολίτες μας με την πολιτική προστασία του Δήμου μας. Βάλαμε τις βάσεις για υποδομές στην πόλη μας και βέβαια στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Αναβαθμίσαμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Τακτοποιούμε το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης μας, φωτίζουμε την πόλη μας με φωτισμό LED και βέβαια ψηλά στην ατζέντα μας είναι ο πολιτισμός. Γιατί αυτό το νησί της Αφούς, το ελίτη των ταγών της Λεσβιακής Άνοιξης, έχει δοάλει στοίχημα να είναι ψηλά στο Αιγαίο, στην Ελλάδα όλη. Τον αθλητισμό. Οδηγήσαμε τη νέα γενιά στον αθλητισμό, κατασκευάζοντας πολλά στάδια, γήπεδα, μπάσκετ και όλων των αθλημάτων. Και φυσικά γυκουκυρέψαμε τα οικονομικά του Δήμου μας. Αγαπητοί συμπολίτες, όλα αυτά που θα δείτε σε λίγο με εικόνες, γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις, τα πετύχαμε όλοι μαζί. Τα πετύχαμε με τους άξιους συνεργάτες τους οποίους είχα, τα πετύχαμε με πολλές αποφάσεις οι οποίες ήταν ομόφωνες από όλους τους συμβούλους και βέβαια είμαστε σε θέση πλέον με όλα αυτά να εκπέμπουμε μήνυμα αυτοπεποίθησης, μήνυμα ενότητας, μήνυμα αποφασιστικότητας. Και λέγοντας αποφασιστικότητα θέλω να σας κοιτάξω τα μάτια και να πω ότι μαζί σας έχω μια άλλη σχέση με τη διπλή μου ιδιότητα. Είμαι δίπλα σας και είστε δίπλα μου. Με σας έχω συζητήσει τα ατομικά σας και τα οικογενειακά σας θέματα και θα συνεχίσω να το κάνω. Γιατί αντλώ δύναμη από τη δύναμή σας, γιατί υπόσχομαι ότι και με τη δική σας, εάν δώσει ο Θεός εντολή και βούληση, την επόμενη θητεία μας να είμαστε κοντά σας και να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία είναι συνεχιζόμενα και τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Δεν θα πλατιάσω, θα αφήσω λίγο τις εικόνες να μας δείξουν το τι πετύχαμε, το τι σχεδιάζουμε, το τι υλοποιείται και το τι θα υλοποιηθεί. Εύχομαι δύναμη, υγεία σε όλους εσάς, σε οικογένειές σας. Εύχομαι να είστε όλοι εδώ μαζί και την επόμενη, το επόμενο έτος για να κόψουμε ξανά τη βασιλόπιτά μας. Να είμαστε εδώ για να ευχηθούμε στον τόπο μας, στην Ελλάδα μας, να βγει από αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο και να συνεχίσουμε. Απολογισμός 2019 έως 2022. Ο Δήμαρχός μας, Στρατής Κίτελης. Οι συνεργάτες του. Δημοσθένης Χατζηγιάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Αναπτυξιακού Οργανισμού Μυτιλήνης ΑΕ. Παναγιώτης Κατσαβέλης, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Οικονομικής Υπηρεσίας, Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Πρόεδρος ΔΕΔΑΠΑΛ. Στρατής Τζιμής, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Τεχνικής Υπηρεσίας και Προγραμματισμού. Παναγιώτης Τσακίρης, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Πολιτισμού και Τουρισμού. Δήμητρα Αλεξανδρή, Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Καθαριότητας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ομογένειας. Κώστας Κουνέλης, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης Τοπικής Οικονομίας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής. Γιάννης Βατός,
Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Πολεοδομίας. Μιχάλης Φραντζέσκος, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οδοποιίας, Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου. Παράσχος Μανούσος, Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Δημοτικής Ενότητας Γιέρας. Δημήτρης Βαρβαγιάννης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, Πρόεδρος Δημοτικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Παναγιώτης Ζαφυρίου, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Αρμόδιος Δημοτικού Φωτισμού, Αδέσποτων Ζώων, Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων, Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Θεόδωρος Βουνατζής, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Αρμόδιος Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα. Ξεκινάμε. Βελτίωση και αναβάθμιση της κύριας οδικής αρτηρίας στη Σουράδα. Η εμβληματική περιοχή της Σουράδας με τη μοναδική αρχιτεκτονική των αρχοντικών στην είσοδο της πόλης μας αναβαθμίστηκε και φωταγωγήθηκε με μοναδικό τρόπο, αναδεικνύοντας την πλούσια κληρονομιά μας. Ανάπλαση περιφερειακής πρόσβασης κάστρου και δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου. Παραδόθηκε ένα σημαντικό έργο στα Τσαμάκια, που αποτελεί σημείο αναφοράς της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην πόλη μας. Ένα έργο προπομπός της νέας φιλοσοφίας και σχεδιασμού του Δήμου μας. Αγωγός ομβρίων υδάτων ρέματος Λαγκάδας, ολοκληρώνεται και παραδίδεται το μεγάλο έργο υποδομής της πόλης μας. Οδοφωτισμός. Ο φωτισμός του Δήμου εξυγχρονίζεται με την τοποθέτηση ηλεκτρικών LED, οικονομία και απόδοση στο σύνολο του Δήμου. Ανάπλαση προκυμαίας και πλατείας ακφούς. Ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ένα ακόμη θεμελιώδες βήμα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του τόπου. Ένα ορωματικό έργο της Δημοτικής Αρχής που θα αλλάξει και θα αναβαθμίσει ριζικά την εικόνα της πόλης. Δημιουργία χώρου πολιτισμού και αναψυχής στην επάνω σκάλα. Είναι μία επένδυση στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Αποτελεί συνέχεια του δρόμου, ποδηλατόδρομου, του κάτω κάστρου και του έργου στα Τσαμάκια. Δημιουργία χώρου αναψυχής και αθλητισμού στην Αγία Κυριακή. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό με πλήθος χρήσεων σε μια έκταση 45 στρωμάτων. Δημοπρατείται εντός του Φεβρουαρίου. Κατασκευή πλατιών πάρκων αναψυχής. Δημοπρατήθηκαν και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες στη σκάλα Μυστεγνών, κατασκευή πάρκου αναψυχής και στο Ήπιους διαμόρφωση πλατείας. Δημοτικό ανοιχτό κολυμβητήριο στα Θέρμα. Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Ολυμπιακού Προδιαγραφών Κολυμβητηρίου. Εξαιτίας της μη έγκαιρης χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι εργασίες διακόπηκαν, όμως το έργο σύντομα θα επαναδημοπρατηθεί. Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις αγροτικού και αστικού δικτύου, συνολικού μήκους 34 χιλιόμετρων. Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις αστικού δικτύου, συνολικού μήκους 6 χιλιόμετρων. Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις αγροτικού δικτύου, υλοποιήθηκαν ή έχουν δημοπρατηθεί και επίκειται η έναρξη των εργασιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες, συνολικού μήκους 28 χιλιόμετρων. Ο Δήμος επιτελεί μια σειρά οικοδομικών εργασιών με ίδια μέσα για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του. Υλοποιήσαμε και επισκευάσαμε Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλίνης, Κοινοτικά Γραφεία, Αγροτικά Ιατρία, Μουσικό Σχολείο, εγκαταστάσεις αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων συλλόγων, οικίματα αναξιοπαθούν των συμπολιτών μας, κημητήρια, γέφυρες, αντιμετώπιση φθορών οστικού δικτύου, τσιμεντοστρώσεις, αστικών και αγροτικών δρόμων. Εκπαίδευση. Οι κτηριακές υποδομές αποτελούν βασικό παράγοντα στη σύγχρονη εκπαίδευση των παιδιών μας. Ο Δήμος προχώρησε στην ενεργειακή αναβάθμιση, την επισκευή και συντήρησή τους. Τέταρτο Δημοτικό Μυτιλίνης, 7ο, 8ο, 15ο Δημοτικό Μυτιλίνης, 2ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης,
Δημοτικό Λουτρών, Δημοτικό Πλωμαρίου, Γυμνάσιο Παμφίλων, Λύκειο Παμφίλων, Γυμνάσιο Γέρας και Λύκειο Γέρας. Δεύτερο γέλ, πρότυπο γέλ, Γυμνάσιο Αγιάσου, Λύκειο Αγιάσου, Έκτο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, Μουσικό Σχολείο και κτίριο του ΑΕΔ, Δημοτικό Κεραμείων, πρώτο Δημοτικό Μυτιλίνης, πρώτο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, τρίτο γέλ Μυτιλίνης. Συνεχίζουμε με το πέμπτο γέλ Μυτιλίνης, τρίτο Δημοτικό, ειδικό νηπιαγωγείο Μυτιλίνης, δεύτερο νηπιαγωγείο, έκτο Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Βαριάς, Γυμνάσιο Καλονής, Δημοτικό Ταξιαρχών, Δημοτικό Μόριας και τέταρτο νηπιαγωγείο Μυτιλίνης. Ανέγερση νέων σχολείων. Νηπιαγωγείο Ταξιαρχών, Νηπιαγωγείο Άγρας, Πέτρας και Νηπιαγωγείο Καλονής. Δρομολογήθηκαν Δημοτικό Παμφίλων, Δημοτικό Παναγιούδας, Κατσάνιο, Δημοτικό Λουτρών και πρώην Επάλα Γιάσου. Συντήρηση και επισκευή σχολείων και άβλιων χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερο Δημοτικό, ένατο, πρώτο Δημοτικό, πρώτο Δημοτικό Πλωμαρίου, πέμπτο Νηπιαγωγείο Μυτιλίνης, όγδοο Δημοτικό, Δημοτικό Περάματος, Δημοτικό Μόριας, Δημοτικό Θερμής, Δημοτικό Υπείου και Δημοτικό Κάτου Τρίτους. Συντήρηση και επισκευή σχολείων και άβλιων χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δημοτικό Κεραμείων, Δημοτικό Παλαιοκήπου, Παπάδος, Κοπέλου, 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλίνης, Νηπιαγωγείο Αγία Μαρίνας, Νηπιαγωγείο Μόριας, Παπάδου, Περάματος, Κοπέλου, Μυστεγνών, Θερμής και Πλωμαρίου. Συντήρηση και επισκευή σχολείων και άβλιων χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτο, πρότυπο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Δεύτερο γυμνάσιο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Μουσικό σχολείο Μυτιλίνης. Γυμνάσιο Μόριας. Γυμνάσιο Παμφίλων. Πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Μυτιλίνης. Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλίνης. Πρώτο, πρότυπο γέλ Μυτιλίνης. Δεύτερο γέλ και τρίτο γέλ. Συντήρηση και επισκευή σχολείων και άβλιων χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέταρτο και πέμπτο γέλ Μυτιλίνης. Γέλ Παμφίλων. Ειδικό σχολείο Λέσβου. Γυμνάσιο Αγιάσου. Γέλ Αγιάσου. Γυμνάσιο Γέρας. Γέλ Γέρας. ΕΠΑΛ Γέρας. Γυμνάσιο Θερμής. Υπείου. Γέλ Υπείου. Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Γέλ Πλωμαρίου και ΕΠΑΛ Πλωμαρίου. Αθλητισμός. Ο Δήμος μας στηρίζει τον αθλητισμό του τόπου με επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές, με κατασκευές υπαίθριων και κλειστών γηπέδων, γυμναστηρίων, ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Κατασκευή και αναβάθμιση εξυγχρονισμών αθλητικών εγκαταστάσεων. Δημοτικό στάδιο Μυτιλίνης. Κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης. Γήπεδα ποδοσφαίρου στη Μόρια, στον Αφάλωνα, στην Αγία Μαρίνα, στη Χρυσομαλούσα, το γήπεδο Σαλταμάρα, ΕΠΑΛ Μυτιλίνης, Παναγιούδα και Πύργων Θερμής. Φουσκωτό γήπεδο Πάμφυλα. Φουσκωτό γήπεδο Γέρα. Φουσκωτό γήπεδο στο Πλωμάρι. Γήπεδο μπάσκετ εντός σχολείων. Τέταρτο γυμνάσιο, πέμπτο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Πέμπτο δημοτικό Μυτιλίνης, όγδοο δημοτικό. Κεντρικά λύκεια Μυτιλίνης. Πρότυπο γυμνάσιο Μυτιλίνης. ΕΠΑΛ, Λουτρά, Αγιάσος, Ήπιος, γυμνάσιος το Ήπιος, Λύκειο, Παπάδος, γυμνάσιο και Λύκειο, Μυστεγνά, δεύτερο δημοτικό Μυτιλίνης. Παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Στην Αγία Μαρίνα, στα Λουτρά, στα Πηγαδάκια, στην Αγιάσο, στον Παλαιόκηπο, στο Κάτω Τρίτος, στον Ασώματο, στη Μιχού, στην Πηγή, στο Παλαιοχώρι, στην Παναγιούδα, στην Καλυθέα, στον Παπάδο, στην Παναγιούδα, στο Πέραμα, στην Οδό Αδαίου, στη Μυτιλίνη, στη Χρυσομαλούσα,
στην επάνω σκάλα, στη Μόρια και στα Πάμφυλα. Στη σκάλα Μυστεγνών, στις Νέες Κηδονίες, στο Πλωμάρι, στην Πλαγιά, στο Ακράσι, στο Αμπελικό, στο Τρίγωνα, στο Νεοχώρι, στο Μεγαλοχώρι, στα Αλιφαντά, στους Ταξιάρχες, στη Θερμή, στο Σκόπελο, στο Μεσαργούρο, στο Παπάδο, στο Πλακάδο, συγγνώμη, στη Σικούντα, στα Κεραμιά, στον Άγιο Ευδόκιμο, στην Κόμη, στον Αφάλωνα και στους Πύργους Θερμής. Βελτίωση λιμένων. Εργασίες βελτίωσης στον υφιστάμενο μόλο στο λιμάνι της Παναγιούδας. Το έργο ολοκληρώθηκε με φωτισμό και πύλαρ για την ασφάλεια των σκαφών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών ψαράδων. Εργασίες ανακατασκευής λιμενοβραχίωνα στην Ευριακή. Επισκευή και ανάπλαση λιμένα σκάλα Μυστεγνών. Εργασίες βελτίωσης λιμένα Περάματος. Κατασκευή ντόκου εντός του λιμένα Πλωμαρίου. Εργασίες επισκευής και βελτίωσης λιμένα Κουντουριδιάς. Πύλη Σέγγε Πλωμαρίου. Εγκαινιάστηκε η νέα πύλη εισόδου Σέγγε στο Πλωμάρι. Η υλοποίηση του σημαντικότατου αυτού έργου άνοιξε το δρόμο για την τουριστική αναβάθμιση όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλου του νησιού. Κτηριακή αναβάθμιση τμήματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Υλοποίηση ανακαίνησης, επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του ισογείου, ορόφου, καθώς και της αίθουσας στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη. Δια του νέου τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, διαμορφώνουμε το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού και παράλληλα στηρίζουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς στόχους. Με το χωροταξιακό σχεδιασμό βάζουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης και οργάνωσης συνολικά του χώρου που ανήκει ο Δήμος μας. Ενώ καθορίζουμε τις γενικές και αναγκαίες κατευθύνσεις και ρυθμίσεις όπου απαιτείται για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών άσκησης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας. Με τον επιχειρούμενο πολεοδομικό σχεδιασμό καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γέννη εκμετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο. Πολεοδομικές μελέτες. Επιλήθηκε και ολοκληρώθηκε η τελματωμένη πολεοδόμηση βαριάς ακροτηρίου, προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους. Αναδείξαμε και στηρίξαμε το διαχρονικό αίτημα του μεγάλου έργου της Νότιας Παράκαμψης, επιλύοντας τα πολεοδομικά θέματα που την αφορούν. Ομοίως, επιλύονται τα προβλήματα για τη συνέχιση της πολεοδόμησης των Χαλίκων και της μη πολεοδομηθήσας περιοχής μεταξύ των οδών Βοστάνη και Οικονόμου Τάξη. Σημειακές πολεοδομικές μελέτες. Πολεοδομική τακτοποίηση στις περιοχές Καλαμάρι, Ταμπακαριά και Ουτζά για την τουριστική, βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης. Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο τέος Κιτ Μόριας για την κατασκευή μουσικού σχολείου. Καθορισμός ορίων οικισμών, Αγιάσου, Πληγωνίου, Κουμκό και οριστική μελέτη περιοχής Ακλειδιού. Πολεοδομικοί κανόνες δόμησης. Ξεκινά άμεσα η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Παράλληλα ξεκινούν οι μελέτες χαρακτηρισμού κοινόχρηστων δρόμων, όμως η δημιουργία χωροταξικού ανανεώσιμου πηγών ενέργειας στο Δήμο μας. Κτηματολόγιο. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει με συνεχείς παρεμβάσεις το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στο Δήμο μας. Πολύ καθαρή. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει την καθαριότητα ως πρωταρχικό της καθήκον για την ποιότητα ζωής του Δημότη. Εστιάζει στην αποκομιδή, τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων,
την ανακύκλωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού, την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και την έξυπνη διαχείριση αναβαθμίζουμε διαρκώς την καθημερινότητά μας. Για να διατηρηθεί η πόλη καθαρή είναι σημαντική συμβολή όλων. Η καθαριότητα είναι η κουλτούρα που απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δημιούργησε επικοινωνιακή καμπάνια με κανονισμούς, συμβουλές και υποδείξεις σε φυλάδια και αυτοκόλλητα, σε κέρια σημεία για να ζούμε σε μια πόλη καθαρή. Για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας, εστιάζουμε σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων. Καθημερινά εκτελούνται 22 δρομολόγια συλλέγοντας ετησίως περί τους 23 τόνους απορρίμματα και 2.800 τόνους ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Ο καθημερινός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων γίνεται πλέον με την επικουρία ενός πλυντηρίου, 4 σαρόθρων και 2 πλυστικών μηχανισμάτων υδροβολής. Όσον αναφορά τον αστικό εξοπλισμό, μέχρι σήμερα έχουν παραλυφθεί προς αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου κάδων απορριμμάτων 800 νέοι κάδοι και 164 κάδοι μικροαπορριμμάτων. Ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται η παραλαβή ακόμη 167 κάδων για την εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Τέλος, προγραμματίζεται εντός του έτους εκ νέου προμήθεια περίπου 400 κάδων. Η Δημοτική Αρχή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και ενίσχυσε τον πεπαλαιωμένο και ελλιπή στόλο της με προμήθεια 4 σάρωθων. 4 ημιφορτηγά, ενώ αναμένεται τον Μάρτιο του 2023 η παραλαβή 10 απορριμματοφόρων, 2 φορτηγών και 1 πλυντηρίου κάδων. Επιπλέον, παρελήφθηκαν 4 απορριμματοφόρα από τους Δήμους Πειραιά, Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Αθηναία. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το Μόναχο της Γερμανίας. Στο πλαίσιο της έξυπνης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού έγιναν οι εξής ενέργειες. Εγκαταστάθηκε σύστημα ισροών νεκροών στις δεξαμενές καύσιμου του Δήμου. Σε συνδυασμό με την προμήθεια 2 επιπλέον φορητών πρατηρίων πετρελαίου και την τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων στις δεξαμενές όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων. Έξυπνη διαχείριση. Αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή ετοιμάτων μέσω της έξυπνης διαδικτυακής πλατφόρμας. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 3.500 αιτήματα που αφορούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης προς τους πολίτες. Από αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα 3.440 με μέσο χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης τις 3 μόλις ημέρες. Το Σεπτέμβριο του 2022 ξεκίνησε η φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία Security του χώρου του αμαξοστοιχείου του Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με συμβατική διάρκεια 3 ετών. Η φύλαξη παρέχεται 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και Αργιών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έδωσε μια λύση στη μείωση έως και την εξάλληψη των παραβατικών φαινομένων. Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας στάθηκε αρρωγός στην περιβαλλοντολογική δράση του παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού ακτών της Λέσβου, που οργάνωσε το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης σε συνεργασία με την 98 ΔΕ. Κοινωνική πρόνοια. Με ένα οργανωμένο σχέδιο κοινωνικών δράσεων στους τομείς της πρόνοιας και της κοινωνικής μέρημνας, ο Δήμος Μυτιλήνης βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες μας. Η κοινωνική πρόνοια του Δήμου στηρίζει μέσω προγραμμάτων και δράσεων τους ευάλωτους συμπολίτες μας στους εξής τομείς: οικονομικό, ψυχολογικό, υγειονομικό και εκπαιδευτικό. Διήμερη δράση εξέτασης τεστ ΠΑΠ στη Λουτρόπολη Θερμής για την πρόληψη του καρκίνου με τη δωρεά εξέταση 60 γυναικών.
διανομή υγειονομικού υλικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Οικονομική στήριξη στους ευάλωτους. Εφάπαξ καταβολή ποσού 600 ευρώ σε 22 οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Δωρεάν εισιτήρια μετακίνησης, επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά. Σύντηση απόρων. Καθημερινή σύντηση απόρων με 80 μερίδες γευμάτων. Επιπλέον γεύματα Χριστούγεννα και Πάσχα στους ωφελούμενους της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλίνης. Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε όλες τις δημοτικές ενότητες, καθώς και στο Σύλλογο Πολυτέκνων Μυτιλίνης. Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών. Ο Δήμος Μυτιλίνης παρέχει ειδική δομή ξενώνα για την περίθαλψη, προστασία και στήριξη γυναικών έμφυλης βίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρόληψης και ευαισθητοποίησης, η πρόνοια του Δήμου Μυτιλίνης διοργανώνει δράσεις και ενημερώσεις. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες, υποστηρίζοντας ενεργά τους συλλόγους. Ο Δήμος, στο πλαίσιο του προγράμματος Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, διανέμει προϊόντα πρώτης ανάγκης στους 3.500 δικηγόρους της Λέσβου. Στήριξη στους νέους γονείς. Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Φιλανθρωπικό Οργανισμό Αποστολή, φροντίζουμε τις έγκυες συμπολίτησές μας με είδη πρώτης ανάγκης για τα βρέφη. Ο Δήμος μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ταντάδες της γειτονιάς». Άστεγοι. Επιπλέον, προχώρησε στην μίσθωση χώρου για την περίθαλψη και φιλοξενία αστέγων, ενώ δρομολογείται η μελέτη για την επισκευή του κτηρίου της πρώην πυροσβεστικής, ώστε να δημιουργηθεί ιδιόκτητος χώρος φιλοξενίας αστέγων για το Δήμο Μυτιλίνης. Τρίτη ηλικία. Προχωρήσαμε σε προγραμματική σύμβαση χρωματοδότησης ύψους 70.000 ευρώ για τη στήριξη των αναγκών του Μιχαλέλιου οίκου Ευγερίας στο Πλωμάρι. Ξενώνας Παπαλισάνδρου. Επισκευάζουμε και διαμορφώνουμε κατάλληλα ως ξενώνα ακίνητο του Δήμου στον κάτω Χάλικα, προκειμένου να φιλοξενούνται οι συνοδοί των νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Επίσης, παραχωρήσαμε δύο οικίες στην Αθήνα, ιδιοκτησία του Δήμου, για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας και των συγγενών τους. Εθελοντισμός. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα σε κάθε συλλογικό φορέα, σε κάθε δημότη και δημότησα, σε κάθε νοικοκυριό αυτής της πόλης, ότι ο εθελοντισμός δεν σημαίνει απλά την κάλυψη κάποιων πρακτικών αλλαγών, αλλά αποτελεί και στάση ζωής. Πυροσβεστικά κλιμάκια. Λαμπρό παράδειγμα εθελοντισμού του Δήμου μας αποτελούν τα πυροσβεστικά κλιμάκια στη Μυτιλίνη, στη Γέρα, στο Πλωμάρι και στο Αμπελικό, τα οποία συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Εθελοντικοί καθαρισμοί. Η συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικών φορέων στο κάλεσμα της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ήταν εντυπωσιακή. Για τον καθαρισμό στην παραλία Πύργου, Γιαννέλη, Κάτιας, Επάνω Σκάλας, Πλάς Τσαμάκια, παραλία Ευριακής, Άλσους Αγίας Κυριακής, κατασκηνώσεων Πίκπα, Βυθού Σκάλας Λουτρών, καταβλισμού Ρωμά και Κτηνιατρίου. Ανθρωπιστική βοήθεια. Η Δημοτική Ορχή οργάνωσε την αποστολή 80 κυβωτίων ειδών πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους στο Μαντούδι Ευβίας το Σεπτέμβριο του 2021 και αποστολή βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργανώθηκαν αιμοδοσίες στην πλειονότητα των δημοτικών ενωτήτων. Χαρίζω χαμόγελα. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στηρίζει τα άτομα με κινητικές αναπηρίες,
τοποθετώντας κόδωνες συλλογής πλαστικών καπακιών στο πάρκο Αγίας Κυριακής και στην Πλάστα Μάκια, προκειμένου να αγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια. Περιβάλλον. Η ύπαρξη άφθονου αστικού πρασίνου, η ποιότητα των παραλιών μας και η εργένη προστασία του περιβάλλοντος καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Καθαρισμός παραλιών με σύγχρονο εξοπλισμό. Πρόσβαση αμαία. Προμηθευτήκαμε νέο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των λιόμενων προσβάσεων στη θάλασσα για αμαία, τα οποία περιλαμβάνουν μηχανήματα πρόσβασης στη θάλασσα, διαδρόμους πρόσβασης, αποδυτήρια. Στις παραλίες Άγιος Ισίδωρος Πλωμαρίου, κανόνι θερμής και δεύτερη καντίνα Μυτιλίνης. Σκίαστρα, βεσέ και πληροφοριακές πινακίδες για την εξυπηρέτηση αμαία. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τα πάρκα του Δήμου. Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων παγκακιών και καλαθιών απορριμμάτων του Πάρκου Αγίας Ειρήνης και του Άβλιου Χώρου του Παλαιού Δημαρχείου. Ταχύπλο. Προμήθεια ταχύπλο φουσκωτού σκάφους για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου μας, μαζί με ναυαγοσωστικό εξοπλισμό. Ανακύκλωση και σχεδιασμός διαχείριση απορριμμάτων. Εκπονήθηκε μελέτη ορίμανσης ΜΕΑ Σύμικτον Λέσβου και το έργο υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Μονάδα κομπιστοποίησης βιοαποβλήτων. Υλοποιούμε την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Δημοτική κομπιστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου». Πράσινα σημεία. Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη συγκέντρωσης αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλίνης. Κατασκευή πράσινο σημείο Μυτιλίνης και κατασκευή πράσινο σημείο στη Γέρα. Γωνιές ανακύκλωσης στην πόλη της Μυτιλίνης. Προβλέπεται η κατασκευή μεγάλων και μικρών γωνιών ανακύκλωσης στην πόλη μας. Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοποβλήτων. Πολιτική προστασία. Με αίσθημα ευθύνης εκπονήσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, ενημέρωσης και άμεσης κινητοποίησης του μηχανισμού των εμπλεκομένων φορέων και οθελοντών. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Στο χρονικό διάστημα από το 2019 στο 2022, οι επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας. Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου. Αποκαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν επαρχιακοί δρόμοι στη Γέρα, στον Ευεργέτουλα και στο Πλωμάρι. Αντιμετώπιση COVID-19. Ο Δήμος Μυτιλίνης αντεπεξήλθε με επιτυχία στην πρόκληση της πανδημίας. Συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Υγείας υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου και προχώρησε σε ενέργειες ενημέρωσης, καθοδήγησης και προστασίας του πολίτη. Η πολιτική προστασία, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, την αστυνομία και το νοσοκομείο, αντεπεξήλθε στο έργο της ιχνηλάτησης. Μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία, αναγκαία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στόχος της Επιτροπής και της Υπηρεσίας, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, καθώς και ο περιορισμός της εξάπλωσης του COVID-19. Στρατηγική ανάπτυξη προοπτική. Η Δημοτική Ορχή άδραξε την ευκαιρία που προέκυψε με τον νόμο 4674 του 2020 και ίδρυσε τον αναπτυξιακό οργανισμό Μυτιλίνη ΑΕ, αφήνοντας παρακαταθήκη και για τις επόμενες δημοτικές αρχές ένα ευέλικτο εργαλείο προοπτικής και ανάπτυξης. Ο αναπτυξιακός οργανισμός συστάθηκε για να ενισχύσει την ικανότητα του Δήμου να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, να εκπονήσει μελέτες, να διεξάγει διαγωνισμούς και να εκτελεί έργα. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο οργανισμός διεκδίκησε και εξασφάλισε τις εξής χρηματοδοτήσεις για το Δήμο. Αναβάθμιση αξιοποίησης δημοτικού καράτεπέ, ασφαλτόστρωση δρόμου Χιτά, αγροτική οδοπία Μόριας Παναγιούδα Αφάλωνα και free Wi-Fi. Μέτρα στρατηγικού σχεδιασμού για τουρισμό,
μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Θεάτρου, αναβάθμιση πυρόσβεσης εγκαταστάσεων Νεάπολης, προμήθεια εξοπλισμού φυσικών καταστροφών. Παιδικές κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ. Παράλληλα, ο αναπτυξιακός οργανισμός υλοποιεί το έργο της συντήρησης, αξιοποίησης των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νεάπολη για λογαριασμό του Δήμου Μυτιλίνης. Από τις πρώτες ενέργειες του Δήμου Μυτιλίνης και των στελεχών του αναπτυξιακού οργανισμού για την υλοποίηση του σχεδιασμού της έξυπνης πόλης ήταν η συνεργασία με τον Δήμο Τρικαίων και την Ιτρίκαλα. Έως σήμερα τοποθετήθηκε και λειτουργεί free Wi-Fi σε Πλωμάρη και Αγιάσο, ενώ δρομολογούνται και τα υπόλοιπα σημεία ώστε να καλυφθεί εξ ολοκλήρου ο Δήμος Μυτιλίνης μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Η έξυπνη διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί και εξυπηρετεί τα αιτήματα των δημοτών μέσω ιστοσελίδας αλλά και μέσω smart application του Δήμου για iOS και Android. Μέχρι σήμερα, πάνω από 5.500 αιτήματα έχουν διεκπαιρεωθεί μέσω της έξυπνης πλατφόρμας του Δήμου. Πολιτισμός. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια με σκοπό την προστασία, την διάδοση και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητα του τόπου μας. Στόχος είναι η δημιουργία των αναγκαίων συνθήκων για την αύξηση της ενεργής συμμετοχής των δημοτών σε δράσεις του πολιτισμού. Ανάδειξη, διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς του Τίτου Ξηρέλη. Διασώθηκε, συντηρήθηκε και ταξινομήθηκε ένα εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό υλικό και αρχείο χιλιάδων εκδόσεων και αντιτύπων, το οποίο βρέθηκε σε μια άθλια κατάσταση, ανάμεσα στα ευρήματα και η συλλογή του Τίτου Ξηρέλη. Η συλλογή αυτή και τα σημαντικότερα ευρήματα κοσμούν σήμερα το ανακοινισμένο πλέον φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Αναμένεται σύντομα η έκδοση του έργου του Τίτου Ξηρέλη και η επίσημη παρουσίασή του στο Πανελλήνιο. Ανάδειξη και διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς Θεόφιλου. Κατόπιν αιτήματος και ενεργειών του Δήμου, οι πίνακες του Θεόφιλου χαρακτηρίστηκαν ως έργα εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και επιστράφησαν στο Μουσείο Θεόφιλου μετά από συντήρηση που επιμελήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα τα έργα του Θεόφιλου, αλλά και της Δηματικής Πινακοθήκης, ψηφιοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Φωτογραφικής Εταιρείας. Μετά από επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών, το Εθνικό Νομισματοκοπείο εξέδωσε δύο συλλεκτικά νομίσματα. Τουρισμός Λέσβου 2020-2021 και 150 χρόνια από τη γέννηση του Θεόφιλου. Το Σεπτέμβριο του 2021, ο Δήμος, σε συνεργασία με το Μουσείο Ίδρας, διοργανώνει μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στο Θεόφιλο, με θέμα την Επανάσταση του 1821, προσελκύοντας περισσότερους από 10.000 επισκέπτες. Ένα μήνα αργότερα, τα έργα του Θεόφιλου εκτέθηκαν στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, όπου στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης, η πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης. Η έκθεση, ενώ ήταν προγραμματισμένη για τρίμηνη παραμονή, έμεινε ανοιχτή ακόμη ένα μήνα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Ένα μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής ήταν και το κτίριο της Δηματικής Πινακοθήκης, αλλά και τα εκθέματα που παρουσίαζαν εικόνα εγκατάληψης, με πολλά έργα δωρητών αποθηκευμένα, στιβαγμένα, στο υπόγειο και σε άθλιες συνθήκες. Το κτίριο συντηρήθηκε, τα έργα ψηφιοποιήθηκαν και αρχαιοθετήθηκαν επιμελώς και εκτίθενται πλέον με σωστή ταξινόμηση και τον ανάλογο φωτισμό για τον επισκέπτη. Επιπλέον, τα έπιπλα και τα αντικείμενα αξίας συντηρήθηκαν και αξιοποιούνται. Δημιουργήθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο Μυτιλίνης, όπου πλέον στεγάζονται η ανασυστηθήσα φιλαρμονική, το χορευτικό του Δήμου, η νεοσύστατη λέσχη σκακιού και το φωτογραφικό εργαστήρι του Δήμου Μυτιλίνης. Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ευγενία Κλειδαρά. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη βγαίνει από την αφάνεια και μετατρέπεται σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης.
με αποτέλεσμα τα 60 μέλη της βιβλιοθήκης να αυξηθούν σε 1000. Κτηριακή αναβάθμιση πολιτισμού, πολιτιστικά κέντρα. Αναβαθμίστηκε το πολιτιστικό κέντρο Παπάδου, Οδυσσέας Ελίτης, με φωτισμό θεάτρου και ηχητικά, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Κτηριακή αναβάθμιση πολιτισμού, δημοτικό θέατρο. Με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, το θέατρο απέκτησε πυρασφάλεια και άδεια λειτουργίας μετά από 22 χρόνια. Διαμορφώθηκαν νέοι λειτουργικοί χώροι, συντηρήθηκε το εσωτερικό και ο εξοπλισμός του θεάτρου και επαναλειτουργήσε ο μηχανισμός περιστροφής της σκηνής. Ο Δήμος εξασφάλισε μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη μελέτη και αποκατάσταση του εκκλιματισμού και εξαιρισμού του κτηρίου. Κτηριακή αναβάθμιση πολιτισμού θέατρου Κάστρο. Οι άθλιες εγκαταστάσεις του Θεάτρου Κάστρου αποτελούν ντροπή για τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες και δυσφήμιση για τον τόπο μας. Αφού γκρεμίστηκαν όλα τα παραπήγματα, τοποθετήθηκε Isobox με σύγχρωμα κλιματιζόμενα καμαρίνια, φτιάχτηκαν τουαλέτες, προσβάσιμες για το κοινό, ανακοινήστηκαν οι βοηθητικοί χώροι και το θέατρο αποτελεί σήμερα κατά γενική ομολογία έναν από τους πιο πρόσιτους θερινούς προορισμούς πολιτισμού στην Ελλάδα. Καθιέρωση νέων φεστιβάλ. Σε συνεργασία με τη Λέσχη Πλωμαρίου, Βενιαμίνο Λέσβιος, θεσμοθετήσαμε το Παλαισβιακό Φεστιβάλ Σκάκι με τίτλο «Σκακιστικά Βενιαμίνια». Καθιέρωση νέων φεστιβάλ. Για πρώτη φορά στο Δήμο μας καθιερώσαμε στο πλαίσιο του Λεσβιακού Καλοκαιριού έκθεση βιβλίου με τίτλο «Στρατής Μυριβίλης». Η έκθεση διήρκησε 15 ημέρες με τη συμμετοχή τοπικών βιβλιοπωλείων, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου με δεκάδες παρουσιάσεις βιβλίων ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Την πρώτη έκθεση βιβλίου εγκαινίασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης, ενώ τη δεύτερη η εγγονή του Στρατή Μυριβίλη, Χριστίνα Αγγελοπούλου. Μια ξεχωριστή στιγμή για τη Δημοτική Αρχή αποτέλεσε και η θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Χριστιανικής Μουσικής και Τέχνης με τίτλο «Θεοδόρια», που διοργανώνεται την τρίτη εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα, προς τιμή του πολιούχου της πόλης, του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, τιμώντας έτσι τη θρησκευτική κληρονομιά και ταυτότητα του τόπου μας. Ο Δήμος μας τελεί το φεστιβάλ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε η 33η Συνάνταση Ερασιτεχνών Θειάσων Αιγαίων με κύριο οργανωτή τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συνοδοργανωτές στο Δήμο Μυτιλήνης, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 28 θεατρικές ομάδες, 32 παραστάσεις, με πάνω από 500 συντελεστές σε Μυτιλήνη, Παπάδο, Αγιάσο, Καλονί και Μεσότοπο. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δρομολογείται η κατασκευή μνημείου στην είσοδο της αγοράς Μυτιλήνης, αφιερωμένο στους φιλικούς και στους Λέσβιους αγωνιστές του 1821. Κηρύχθηκαν επίτιμοι δημότες, 13 απόγονοι ηρώων του 1821. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Μυτιλήνη με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού και της 98 ΑΔΤΕ, το πρωτότυπο της χάρτας του Ρίγα και η καρδιά του Μιαούλη, τα οποία εκτίθενται επί ένα μήνα στην ανακαινισμένη Δημοτική Πινακοθήκη. Επέτειος μικραισθητικής μνήμης 2022. Η Δημοτική Αρχή τίμησε την ιστορική επέτειο με την έκδοση ημερολογίου με τίτλο «Λέσβος και αλυσμόνητες πατρίδες». Διοργάνωσε συνέδριο με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή και πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία στο Λεσβιακό Καλοκαίρι με τους αδελφούς Τσαχουρίδη. Χρηματοδότησε την κατασκευή μνημείου μικρασιατικής μνήμης στην Παναγιούδα, ενώ η πλατεία της κοινότητας ονομάζεται πλέον πλατεία μικρασιατικού ελληνισμού. Η Μυτιλήνη μετατρέπεται σε μια από τις καλοστολισμένες πόλεις της Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως, οι εορτές των Χριστουγέννων πλαισιώνονται με δράσεις και εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου.
ενισχύοντα την εξωστρέφεια στο Δήμο μας. Με ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο χωριό και φαντασμαγορικά σόου στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και στην έλευση του Άι Βασίλη. Για ακόμη μία φορά πραγματοποιήσαμε την κεντρική χριστουγεννιάτικη συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, η οποία για πρώτη φορά ήρθε στο νησί μας επί των ημερών μας. Λεσβιακό καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ του Δήμου μας αναβαθμίστηκε. Απέκτησε ταυτότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια. Απέκτησε επίσημη επωνυμία, λογότυπο, συγκεκριμένη οργάνωση και δομή με αποτέλεσμα να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια παρά την πανδημία η οποία οδήγησε σε ακύρωση πολλών εκδηλώσεων το 2020 και σε εκδηλώσεις με αυστηρά περιοριστικά μέτρα το 2021. Παρόλα αυτά, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή μεγάλων καλλιτεχνών, όπως οι ακόλουθοι Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Πλούταρχος και Γιώργος Θεοφάνος, Ονειράμα, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας και Πέγκη Ζήνα, Άλκηση Πρωτοψάλτη και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Μελίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σεβασμιότατα, καλή στεγητικοποίη της πίτας, ματέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, ελάτε επί σκηνής για να κόψουμε την πίτα του Δημότη και του Δήμου μας. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσαν την γην εξήρθεν οφθόγκον σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδωμάτισας την φύση των όντων μετράνωσας. Πατέρος Ιεν,
Θεός και το μεγαλέως σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου. Δύσκολα έτη δέσποτα. Πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατούς και των σωμάτων ασφαλείας, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Δημάρχου Λέσβου, των Αντιδημαρχών, του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των εργαζομένων εν αυτών, έτι δε πάντων των ευλαβώς παρισταμένων εν τη τελετή ταύτη, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του ευλογηθήνε, των νέων είναι αυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον εκκεσαρία και καμαρδών, ελπίσιμον δόξα σου. Όσο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Χριστός ο Δημός ο Σιμών, τες πυρδίες Πανεγάντου και Παλμών Αγίας Αρχιδού, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων Μόρων, των Υγείων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωκαιρετάρης, ο Αγίος Πατρός Σιμών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Αγίας, ο Αγιοφάντας ο Μεγάλου, που την χάρη του καλού του τα πάντα δύο ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός λάμπος και δίημον Θεόντα. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, πριν έρθείτε στο μέσο εδώ για να κόψω την βασιλόπιτα, καθίστε παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε εσάς, σε όλους τους αντιδημάρχους, σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα αυτή του Δημοτικού μας Θεάτρου, ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος από τον Θεό, να είναι χαρούμενος, να είναι γεμάτος από υγεία, να είναι ειρηνικός και γαλήνιος. Και βεβαίως, στον νέο χρόνο που έχουμε ήδη εισέλθει, να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και το νησί μας, αλλά και όλος ο κόσμος.
όπως είναι η λέραπα του κορονοϊού που δημιούργησε τόσα και τόσα προβλήματα όχι μόνο εδώ αλλά σε όλο τον κόσμο, όσο και το μεταναστευτικό, το οποίο βέβαια σήμερα έχει αμβληθεί, έχει υποχωρήσει πολύ από, όπως είπατε, από 25-27 χιλιάδες, σήμερα έχουμε μείνει ελάχιστοι και επιτρέψουμε εδώ να προσθέσω κάτι ακόμη για να γίνει γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μας ότι ερχόμενοι υπερναστές στο νησί μας για να πάνε στην Ευρώπη να συνδύσουν τα πρόσωπα τα δικά τους, έβγαιναν εδώ πνιγμένοι και δεν ήταν ένας και δύο και τρεις, πάρα πολλοί. Να σκεφτείτε μόνο, αδερφοί μου, ότι στο κημητήριο το πρώτο του Αγίου Παντελεήμονος έχουμε ένα ειδικό χώρο επάνω και αριστερά που ενταφιάζουμε τους μη Ορθοδόξους. Αυτό κάποια στιγμή γέμισε. Με πληροφόρησαν συνεχεία ότι είχαν 10-15 τάφους μέσα στο κημητήριο. Φάλαμε και εκεί. Όμως οι μετανάστες που ήταν νεκροί ήταν πάνω από 70. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, διότι βρήκε λύση στην περιοχή του κάτω τρίτου σε ένα κτήμα, δημιούργησε μεγάλους τάφους ομαδικούς και έδαψε τους 70 νεκρούς μας. Και αυτό δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο και πρέπει να φαίνεται, διότι ο Δήμος και ο Δήμαρχος, όπως είδαμε και προηγουμένως στον απολογισμό, έχει κάνει πολλά έργα τα οποία βελτίωσαν την πόλη μας και το νησί μας. Γι' αυτό ταπεινά εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, σε εσάς και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη για το νησί μας, με την πόλη μας και για όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.